Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας σε μια ημέρα πολύ σημαντική για την εταιρεία, όπου σας καλέσαμε για να κάνουμε τον απολογισμό των δράσεών μας επί των ημερών της Προεδρίας της δικής μου, δηλαδή από τον Μάρτιο του 2017 μέχρι και σήμερα. Ήδη η θητεία μας βαίνει σιγά σιγά προς το τέλος της. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι 31 Αυγούστου, μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου, λήγει η θητεία όλων των αιρετών. Οπότε κρίναμε σωστό να υπάρχει μία ενημέρωση σε όλους τους Καλαματιανούς και τις Καλαματιανές και σε όλους τους συνδημότες για αυτό το έργο το οποίο έχει συντελεστεί κατά τη χρονική αυτή διάρκεια από το Διοκλήν. Πολύ σύντομα λοιπόν ξεκινάμε στο Βιοπά. Τοποθετήσαμε διπλές κάμερες στην νότια είσοδο για αναβάθμιση του συστήματος για την αναβάθμιση του συστήματος παρακολούθησης, μηχανισμό αυτόματο στην νότια πύλη, φύτευση 70 δέντρων χαλεπής πεύκης στο δρόμο της νοτιάς εισόδου, καθαρισμό από αυτοφύ, βλάστηση και καλάμια του δυτικού χάρακα 150 μέτρων περίπου για την ελεύθερη ροή των οβρίων, καθαρισμό από αυτοφύ, βλάστηση και τα καλάμια του νοτίου χάρακα 280 περίπου μέτρων, τοποθέτηση νέας περίφραξης στην νότια αποστρατηγιστική τάφρου μήκους 265 μέτρων με μερική αποκατάσταση των δοκών και τείχων αντιστήριξης, αναβάθμιση και καλοπισμός της βόρειας σόδου του Βιοπά, εδώ πέρα δηλαδή κεντρικά όπως είδατε, όπου τοποθετήθηκε ένα δέντρο τοπόσιμο για τη Μεσσηνία, το ελαιόδέντρο, δύο ελαιόδέντρα λοιπόν, όπου θα κοσμούν την είσοδο του Βιοπά, και επίσης δημιουργήσαμε και ένα πεζοδρόμιο για να μην υπάρχουν ατυχήματα από την πρόσβαση κατά την πρόσβαση των πεζών. Τοποθέτηση πινακίδων έβρεσης των καταστημάτων στους δρόμους του Βιοπά, στους κάθετους δρόμους του Βιοπά, έτσι ώστε ο επισκέπτης να βρίσκει πιο εύκολα το κατάστημα το οποίο αναζητά. Εγκαταστήσαμε πλέγμα για την προστασία από τα πτηνά σε όλες τις πτέρυγες, για να μην δημιουργούνται προβλήματα. Εγκατάσταση λογισμικού νέας τεχνολογίας για τη λογιστική παρακολούθηση της εταιρείας. Προμήθεια POS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μισθωτών μας. Τοποθέτηση, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που έγινε, ήταν η τοποθέτηση μηχανήματος ATM από την Εθνική Τράπεζα για την εξυπηρέτηση των μισθωτών των επισκεπτών του Βιοπά αλλά και ολόκληρης της δυτικής γειτονιάς της Καλαμάτας. Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην νότια είσοδο για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων με μελέτη που εκπώνησε η ΔΕΙΑΚ προϋπολογισμού 7.000 ευρώ. Αντικατάσταση 110 λαπτήρων με νέους LED στο κτίριο της διοικήσεως για εξοικονόμηση ενέργειας. Και είναι σε εξέλιξη εκτεταμένη ηλεκτροχρωματισμή στο Βιοπά, όπως την περίφραξη, ακολουθεί το Δυτικό Εμπορικό Κέντρο. Προμήθεια και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης, δημιουργήσαμε δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, το οποίο δεν υπήρχε εδώ, και προμηθευτήκαμε, ήδη τελείωσε, έχουμε αναδόχους μάλλον, νέους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σερβερ, έτσι ώστε να υπάρχει και ασφαλές backup των αρχείων της εταιρείας. Εδώ θα πρέπει να πω ότι όσον αφορά τις μισθώσεις, και τα 65 καταστήματα του Βιοπά είναι μισθωμένα, και επίσης, για να δώσω και μια πληροφορία και για το Δυτικό Εμπορικό Κέντρο, από τα 32 τα 28 επίσης είναι μισθωμένα. Επίσης, όσον αφορά το Βιοπά, έχουμε ετοιμάσει μελέτες και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και οι όροι της διακήρυξης. Κατασκευή αγωγού ομβρίων κεντρική εισόδου του Βιοπά προϋπολογισμού 19.500 ευρώ και κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού για εξοικονόμηση ενέργειας του κτηρίου του Βιοπά προϋπολογισμού 18.000 ευρώ. Εδώ είμαστε στο στάδιο της αδειοδότησης από τη ΔΔΕ. Στο Δυτικό Εμπορικό Κέντρο, τοποθέτηση και επισκευή των στεγάστρων στα ανατολικά καταστήματα, τοποθέτηση πινακίδας που υποδηλώνει το χώρο, γιατί δεν υπήρχε μια πινακίδα που να υποδηλώνει ότι εκεί είναι το Δυτικό Εμπορικό Κέντρο και τι εμπόριο γίνεται εκεί. Αποξήλωση της χαμηλής βλάστησης σε όλο το Δυτικό Εμπορικό Κέντρο. Φωτισμός με τοποθέτηση 16 νέων ιστών με διπλά φώτα LED και 23 επιτύχειων φωτιστικών σωμάτων συνολικού κόστους 33.000 ευρώ. Είναι το μεγάλο έργο του φωτισμού που κάναμε στο Δυτικό Εμπορικό Κέντρο και μαζί με την αποξήλωση χαμηλής βλάστησης αντιμετωπίσαμε κατά κάποιο τρόπο την παραβατικότητα που είχε αναπτυχθεί στην περιοχή και βέβαια αναβαθμίσαμε το χώρο.
Κατασκευάσαμε σύστημα άρδευσης στο Δυτικό Εμπορικό Κέντρο, γιατί εκεί φυτέψαμε, όπως γνωρίζετε, 70 άσπερμες μουριές σε όλο το χώρο, όπου θα κοσμούν την περιοχή εκεί. Αναβάθμιση των ΒΣΕ, αλλαγή κουφωμάτων και ειδών υγιεινής όπου χρειάστηκε, πλακιδίων, ελοχρωματισμός κόστος περίπου 4.500 ευρώ, κατασκευή τείχων αντιστήριξης πρανών στο Δυτικό Εμπορικό Κέντρο. Έχουμε επίσης έτοιμες μελέτες και εγκεκριμένες και έχουν εγκριθεί όροι τους από το Διοικητικό Συμβούλιο για την τοποθέτηση καμερών ασφαλείας στον χώρο των καταστημάτων του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου, για να αντιμετωπίσουμε πάλι την παραβατικότητα, γιατί κάποια καταστήματα δυστυχώς παραβιάζονται, και επίσης κατασκευή υδροσυλλογιών στους χώρους μπροστά από τα καταστήματα, ειδικά στην ανατολική πτέρυγα, για να μαζέψουμε τα νερά της βροχής. Μελέτες και έργα σε εξέλιξη εκεί. Μελέτες και έργα σε εξέλιξη για το βιοπάο, που ξέχασα να πω, η αντικατάσταση των φύλων της υπερσκεπής της Α πτέρυγας, η επισκευή με πούλους της αποσταθρωμένης βάσης των τσιμεντένιων υδρορών σε όλες τις πτέρυγες του βιοπάου, προϋπολογισμού 70.000 ευρώ, ελαιοχρωματισμός του ιερού ναού του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, καθαρισμός ανατολικής αποστραγγιστικής τάφρου και επιδιώξεις ανατολικής περίφραξης και κοπή των επικίνδυνων δέντρων, των οποίων υπάρχουν εντός του βιοπάου, για αποφυγή των κεραυνών. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε εδώ πέρα ότι δημιουργήσαμε και εκδηλώσεις. Όπως γνωρίζετε, τα Χριστούγεννα γίνεται μια μεγάλη εκδήλωση εδώ με τη φωταγώγηση του κέντρου και μια βραδιά για τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους του ΒΙΟΠΑ. Και επίσης προβάλαμε στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και στον ηλεκτρονικό τύπο τις δράσεις της εταιρείας. Παρεμβάσεις που κάναμε στο παλαιό γυμνάσιο Παραλίας, το οποίο και αυτό μας έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Καλαμάτας. Τοποθέτηση εξωτερικού φωτισμού για την ανάδειξη του παλαιού γυμνασίου Παραλίας, επισκευή του υπογείου και ισογείου χώρου σε υδραυλικές, ηλεκτρολογικές εργασίες και ελαιοχρωματισμοί. Να πω δύο πράγματα όσον αφορά τα διοικητικά θέματα. Έγινε τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών και του οργανογράμματος της εταιρείας. Προσλάβαμε 5 εργατοϋπαλλήλους με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ 5567, δηλαδή το πρόγραμμα πλησίων σύνταξης, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, και επίσης ενός υπαλλήλου μέσω του προγράμματος ΑΜΕΑ πάλι με σχέσεις ορισμένου χρόνου, 2 ετών είναι όλοι αυτοί. Το σύνολο του μονίμου προσωπικού αορίστου χρόνου είναι 6 άτομα, το σύνολο του προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου 6 άτομα και απεσπασμένο μόνιμο προσωπικό 1 άτομο. Όσον αφορά τα οικονομικά θέματα, προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο και ρυθμίσαμε τις οφειλές που υπήρχαν και στο ΒΙΟΠΑ και στο Δυτικό Εμπορικό Κέντρο των επαγγελματιών. Το καταφέραμε σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Σχεδόν στην πλειονότητά τους είναι ενήμεροι, αλλά όπου χρειάστηκε κινηθήκαμε με νομικές διαδικασίες, έχοντας εξαντλήσει όλα τα περιθώρια τα οποία μας έδινε ο νόμος. Η πολιτική της εταιρείας για την διευκόλυνση των επισκεπτών του ΒΙΟΠΑ και των επαγγελματιών ήταν να δημιουργήσει μια πιάτσα ταξί ακριβώς έξω από το κτίριο διοικήσεως, έτσι ώστε με το ελάχιστο κόμιστρο να μπορεί ο επισκέπτης και ο εργαζόμενος του ΒΙΟΠΑ να πηγαίνει έρχεται σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης, ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια. Παρόλο που έγιναν προσπάθειες για να μπορέσουμε να φέρουμε αστικό κτέλ εδώ πέρα, να δημιουργήσουμε γραμμή αστικού κτέλ, αυτές δεν ευωδόθηκαν, και να ξέρετε ότι ήταν το πρώτο το οποίο κινηθήκαμε με το που ήρθαμε εδώ πέρα. Και επίσης δώσαμε δουλειά σε επαγγελματίες του ΒΙΟΠΑ και του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου, σε ξυλουργούς, σιδηρουργούς, υδραυλικούς, αυτοματιστές, ηλεκτρολόγους, έτσι ώστε να μπορέσουμε και αυτούς να τους απασχολήσουμε, βέβαια πάντοτε μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έγιναν και μέσα από διαφανείς διαδικασίες, και ταυτόχρονα να μπορέσουν όσοι είχαν πιο φιλές στην εταιρεία να συμψηφίσουν τα μισθώματά τους. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Καλαμάτας για την εμπιστοσύνη την οποία με περιέλαβε και μου ανέθεσε τα ενία αυτής της εταιρείας και τη συνεργασία βέβαια την οποία είχαμε. Τους συναδέλφους πολιτικούς προϊσταμένους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου, ιδιαίτερα της ΔΕΙΑΚ, για την άψογη συνεργασία τους σε θέματα τεχνικής υποστήριξης, γιατί όπως γνωρίζετε εμείς δεν έχουμε τεχνική υπηρεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τα οποία πήραμε σημαντικές αποφάσεις. Το προσωπικό, το μόνιμο και το ορισμένο χρόνο. Ιδιαίτερα εδώ θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστήσεις μου στον απεσπασμένο διευθυντή της εταιρείας, τον κύριο Κοτσάκο, που συνεργαστήκαν περίπου 2 χρόνια μαζί, και στον κύριο Λαμπρόπουλο, τώρα προϊστάμενο διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, τον οποίο συνεργαζόμαστε άψογα,
και φυσικά σε όλα τα μέλη του προσωπικού μας, τους επαγγελματίες, όπου είχαμε μια άψογη συνεργασία με τον φίλο εδώ πέρα, τον Κυριάκο, και πιστεύω να επιλύσαμε, πρόεδρε, αρκετά προβλήματα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εσάς δηλαδή, οι οποίοι όποτε σας χρειαστήκαμε ήσασταν εδώ παρόντες για να αναδείξουμε τις δουλειές τις οποίες κάναμε, τις δράσεις μας και να ενημερώσουμε τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν θέλει κάποιο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους εργαζόμενους, να πει κάτι, αλλιώς είμαστε ανοιχτοί σε ερωτήσεις. Κύριε Θαύρα, να κάνω μια ερώτηση, να αλλάξετε. Δεν κάνετε καμία αναφορά στο Ανατολικό Κέντρο, το οποίο ξέρουμε όλοι ότι είναι καταλημμένο. Το Ανατολικό Κέντρο πλέον δεν είναι στην δικαιοδοσία του Διοκλή. Εδώ και αρκετό καιρό έχει επέλθει μια συμφωνία με το Πανεπιστήμιο, όπου όλοι οι χώροι του Ανατολικού Κέντρου έχουν περιέλθει πλέον στο Πανεπιστήμιο. Αυτό όμως που θα πω, γιατί μας αδικείτε, λέτε ότι δεν είναι εγκατελειμμένο και δεν έχει γίνει καμία αναφορά, θα ρωτήσετε τους συναδέλφους σας της ΕΡΤ, όπου στεγάζεται η ΕΡΤ, ξέρετε πολύ καλά, στο Ανατολικό Κέντρο, τι παρεμβάσεις έχουμε κάνει εμείς ως Διοκλής, τουλάχιστον το χρονικό διάστημα το οποίο ήταν στη δικαιοδοσία μας. Και εκτεταμένοι καθαρισμοί και ελαιοχρωματισμοί έγιναν εκεί, στο μέτρο το δυνατό που μπορούσαμε. Δηλαδή και τα κατοκτήρια που είναι το ΕΚΑΠ και όλα τα υπόλοιπα είναι στο Πανεπιστήμιο. Όχι, δεν είναι δικά μας. Αυτά τα διαχειρίζεται ο Δήμος, ο κεντρικός Δήμος. Όχι ο Διοκλής. Να είστε.